Δεν είναι δύο τρένα. Ότι δεν είναι δύο τρένα. Είναι ένα τρένο και ένα τεσεβό, ας πούμε. Λοιπόν, αν τρακάρουν τα δύο, η Ελλάδα θα σταθεί και η Ευρώπη θα καταστραφεί. Είναι λίγο τα ερωτήματα αυτά, δεν υπάρχει άπλητος χρόνος για να τα συζητάμε. Πολύ σύντομα θα απαντηθούν. Ναι, το θέμα είναι ότι αν απαντηθούν με έναν τρόπο που δεν μας συμφέρει, θα απαντηθούν με ένα τέτοιο τρόπο που δεν θα έχει καμία σχέση με τις απαντήσεις που δινόντουσαν μέχρι τις τελευταίες εκλογές. Αυτό να είναι ξεκάθαρο. Τουλάχιστον όχι από τη δικιά μας κυβέρνηση. Έχει, λέτε, καμιά σημασία για εμάς όλους που είμαστε σήμερα στα Υπουργεία, στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, να καθόμαστε στις υπουργικές καρέκλες και να ζεσταίνουμε? Για ποιο λόγο? Αν είναι να εφαρμόσουμε πολιτικές σαν και αυτές που γνώρισε ο ελληνικός λαός και μα και αυτό που λέτε όμως, κύριε Σκουλέτη, ότι θα πάτε σε εκλογές ή θα πάτε σε δημοψήφισμα. Και αυτό δεν είναι το πρόβλημα της χώρας. Δεν είπα ούτε για εκλογές ούτε για δημοψήφισμα. Δεν το είπατε τώρα. Είπα για την προσπάθεια αταλάντευτα να ανοίξει ένας άλλος δρόμος. Και σε αυτή την προσπάθεια, το πολύ σημαντικό, το ισχυρό χαρτί για μας είναι ότι έχουμε την εμπιστοσύνη πολλαπλάσιων δυνάμεων από αυτών που μας ψηφίσαν στις εκλογές. Ναι, αυτό είναι αυτό που δεν είχαν όλοι οι προηγούμενοι. Οι τρεις προηγούμενοι πρωθυπουργοί δεν το είχαν. Μόνο που τα λεφτά λιγοστεύουν παρά την εμπιστοσύνη. Αυτό σκέπτονται ορισμένοι και ανησυχούν. Και εσάς σας βλέπω, να σας πω την αλήθεια, επειδή 2-3 χρόνια τώρα μαλώνουμε, συζητάμε. Και εσάς προβληματισμένο σας βλέπω, να σας πω την αλήθεια. Να πω και κάτι ανθρώπινο. Δεν σας βλέπω με την ίδια αισιοδοξία που είχατε πριν από μερικούς μήνες. Μόνο εσείς διατηρείτε την αισιοδοξία σας. Εγώ τη διατηρώ γιατί πιστεύω περισσότερο σε εσάς από ό,τι πιστεύετε εσείς. Προσέξτε να δείτε, δεν, για να σκεφτούμε να, και δεν έχει να κάνει με την προσωπική αισιοδοξία ή όχι. Αλλά με ένα συγκεκριμένο σχέδιο το οποίο ξέρει πού θέλει να πάει η χώρα. Δεν προχωράμε καθόλου. Υπάρχουν ορισμένοι που λένε δεν προχωράμε. Τι εννοείται δεν προχωράμε? Μέχρι και χτες εγώ ανησυχώ να ακούω τη Λαγκάρντ. Εγώ βλέπω ότι έχουν ψηφιστεί ήδη δύο πολύ σημαντικά νομοθετήματα. Το ένα αφορά την ανθρωπιστική κρίση με συγκεκριμένες επιπτώσεις ευεργετικές σε ανθρώπους που βρίσκονται αντιμέτωποι με την ακραία φτώχεια. Και ταυτόχρονα έχω δει το νομοσχέδιο για τις ρυθμίσεις για τα ασφαλιστικά ταμεία και την εφορία, που πάλι τρέχει ο κόσμος να ενταχθεί σε αυτές τις ρυθμίσεις, σε αυτούς τουλάχιστον, αυτοί που χρωστάνε τουλάχιστον. Άρα δεν λοιπόν, τι είναι ότι δεν προχωράμε? Σας λέω ότι την. Ότι τα λεφτά τελειώνουν σήμερα, αυτό δεν προχωράμε. Τα λεφτά τελειώνουν και δεν κάμπτουμε την αδιαλαξία τους. Αυτό εννοώ δεν προχωράμε. Να ρωτήσω κάτι. Διότι από την άλλη, συγγνώμη να μην παρεξηγηθούμε, πολλοί δεν περιμέναν να προχωρήσετε, ούτε τα νομοσχέδια προχωρήσατε. Όντως. Λέγανε πολλοί, δεν θα τολμήσουν, δεν θα κάνουν, δεν θα προχωρήσετε αυτά. Μόνο που τα λεφτά τελειώνουν. Και στη συμφωνία δεν προχωράμε. Τα λεφτά τα οποία προορίζονται για την κάλυψη μισθών, συντάξεων, ιατροφαρμακευτικών δαπανών υπάρχουν. Μέχρι πότε? Υπάρχουν. Μέχρι πότε? Στο διηνεκές, για να χρησιμοποιήσω. Κύριε Σκουλέτη, στο διηνεκές που λέει ο Βαρβάκη, εάν υπάρξει πιστωτικό γεγονός, τα λεφτά που υπάρχουν αυτό το μήνα, τον όλο δεν θα υπάρχουν ούτε για τους συντάξεις. Κοιτάξτε να δείτε. Αν θέλετε να μου πείτε ότι αν αποφασίσει η συντριπτική πλειοψηφία των εταίρων μας να τα βάλει με την Ελλάδα και αν θα πετύχει να στραγγαλίσει τη χώρα, θα το κάνει. Αυτό ισχυρίζεστε? Εμείς να ισχυρίζουμε. Αυτό θέτεται ως ερώτημα. Ως φόβο. Αυτό είναι εύκολο. Ως φόβο. Μα αυτό είναι εύκολο. Ούτως ή άλλως, αυτή τη στιγμή τι έχει κάνει όλο το προηγούμενο διάστημα? Έχουμε σκεφτεί τι έχει υποστεί η ελληνική κοινωνία και ο ελληνικός λαός? Εντάξει, ναι. Τώρα ερώτηση άλλη. Ερώτηση. Αυτό είναι εύκολο να το απαντήσουμε. Αυτό είναι εύκολο να το απαντήσουμε. Λοιπόν, πείτε μου κάτι. Γιατί δώσατε 250 ή 200 εκατομμύρια μόνο για την ανθρωπιστική κρίση και 500 για τα αεροπλάνα? Για 5 αεροπλάνα. Γιατί δεν βάζετε 500 στην ανθρωπιστική κρίση και 200 στο αεροπλάνο? Είναι δύο διαφορετικά ζητήματα τώρα αυτό. Τι θέλετε να συζητήσουμε, για την ανθρωπιστική κρίση ή για το θέμα των αεροπλάνων? Διασυνδέονται. Όχι. Ποιο είναι το ερώτημα? Το ερώτημα είναι ότι πώς γίνεται να δίνεις 200 για την ανθρωπιστική κρίση, ενώ το πρόγραμμα της Αλνής ήταν πολύ περισσότερο? Αλλιώς, παιδιά, τόσα μπορώ. Τόσα μπορώ. Και την διασυνδέει 6-500 για τα αεροπλάνα. Γιατί λίγο τα μπερδεύουμε τα πράγματα. Για να δούμε. Τα 200 τόσα που είπατε είναι αυτά που θα δοθούν φέτος. Τα άλλα δεν αφορούν φέτος, είναι ένα πρόγραμμα. Φέτος είναι 45. Έτσι δεν είναι για τα αεροπλάνα. Άρα λοιπόν, είδατε πώς αποκαθίσατε τα μεγέθη. Γιατί έτσι πώς μας άκουσε κάποιος, θα είπε μα καλά, τι πάνε να δώσουν 45. Έτσι λοιπόν. Το ότι δώσαμε προκαταβολή 45 δεν σημαίνει τίποτα. 500 είναι το κόστος. Ναι, αλλά αυτό απλώνεται σε ένα βάθος χρόνου. Αυτό απλώνεται σε ένα βάθος χρόνου και πρέπει να δούμε τι υπήρχε ως αντιπρόταση. Εγώ λοιπόν από αυτά τα οποία έχω ακούσει, μιλάμε για μια κίνηση η οποία είναι πιο οικονομική, ταυτόχρονα δίνει στρατηγικά πλεονεκτήματα στη χώρα που σχετίζονται
με την δυνατότητά της να παρακολουθεί αυτή τη στιγμή τον χώρο του Αιγαίου και η αδυναμία της να το κάνει αυτό έδινε περιθώρια μέσω των νατοϊκών, μέσω της νατοϊκής συγκρότησης και συμμετοχής μας στο ΝΑΤΟ, έδινε περιθώρια στην Τουρκία να υποκαταστήσει αυτόν τον ρόλο. Εγώ αυτά έχω ακούσει, αυτά σας λέω. Κύριε Σκουρλέτη, εσείς ο ίδιος, τολμώ να, να πω, θα καταρρεύει στα κάγκελα άμα είχε γίνει με άλλη κυβέρνηση αυτό. Ποιο έτσι κάνει. Νομίζω εγώ. Τι λέτε τώρα. Αυτό που λέω. Μισό δις, εντάξει. Έχουμε εντάξει, την πολυτέλεια ως χώρα να δίνουμε 500 εκατομμύρια για να πάρουμε κάποια αεροπλάνα. Μετά από 7 χρόνια. Φοβάμαι πάρα πολύ αυτοί οι οποίοι αντιτίθενται, και αυτό δεν έχει να κάνει με εσάς, στη συγκεκριμένη πρόταση, μάλλον είναι dealer άλλων εξοπλιστικών προγραμμάτων. Και θέλανε να υπάρξουν καινούργια αεροπλάνα, τα οποία θα ήταν πολλαπλάσιας αξίας. Άρα λοιπόν, μην μπαίνετε σε αυτά τα χαρτογράφητα νερά έτσι εύκολα. Την επόμενη φορά λοιπόν να έχετε ένα αξιόπιστο ρεπορτάζ, να ελέγχετε τις πηγές σας, να την κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Δεν τα πετάμε έτσι αυτά τα πράγματα. Εγώ μπορώ και μπαίνω γιατί επί χρόνια τώρα λέω καθόλου όπλα και τα λεφτά στα σχολεία και στην ανθρωπιστική κρίση. Δεν το έχω ακούσει πολύ να το λέει εδώ πέρα έτσι. Η κυρίαρχη προσέγγιση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν έχω ακούσει. Εντάξει, να προωθεί τέτοιες απόψεις. Δεν έχω ακούσει. Και όταν τα έλεγε και τα υποστηρίζει στρατηγικά αυτά τα ζητήματα η αριστερά, συνήθως την καταγγέλανε ως. Εμείς είμαστε πάντα με τα ντουφέκια και με τα όπλα. Και με την διατρέχετε με την άλλη, που λέτε έτσι. Εσείς που λέγατε όχι όπλα τώρα, πώς δίνετε τόσα. Αυτό λέμε τώρα. Εγώ πάντως εδώ και 20 χρόνια λέω όχι όπλα. Όπως έλεγε και αριστερά. Τώρα να σας πω, για να πάμε λίγο στα δικά σας, γιατί καταθέσατε χθες 20 προτάσεις στους εταίρους. Μήπως να κάνουμε διάλειμμα και μετά να πάμε στον κύριο Σκουρλέτη για να έχουμε μια ενότητα. Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, πάμε. We'll be right back.